Είναι γνωστό σε όλους ότι η περιβόητη τουριστική ανάπτυξη ανθίζει σε συνθήκες υπερεκμετάλλευσης των εργαζομένων στον τουρισμό επισιτισμό, σε βάρος των αυτοπασχολούμενων μικροκαταλυματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών, ποντάροντας επίσης την υποβάθμιση των δημόσιων τουριστικών σχολών στην παραγωγή του αυριανού εργατικού δυναμικού ως φθηνή εργατική δύναμη, χωρίς δικαιώματα, επιδόματα και μισθούς πείνας. Όταν το νομοσχέδιο αναφέρεται στη σε βάθος μελέτη της τουριστικής αγοράς, τη σύσταση οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμού για τοπικό περιφερειακό παρατηρητήριο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, εννοεί η κυβέρνηση τις νέες επιχειρηματικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, ασφαλής πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων, κρατική χρηματοδότηση στην προβολή του τουριστικού προϊόντος όπως το αποκαλείται. Τα δίνεται όλα για ακόμα μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, συγχωνεύσεις και εξαγορές τουριστικών μονάδων, συγκέντρωση της τουριστικής πίτας σε ακόμα λιγότερα επιχειρηματικά χέρια και tour operators. Όλα όσα σχεδιάζεται περιστρέφονται γύρω από το κίνητρο του καπιταλισμού, το καπιταλιστικό κέρδος, τον πλουτισμό. Ο απολογισμός της τουριστικής κίνησης για την φετινή σεζόν προσεγγίζει τους αριθμούς ρεκόρ που καταγράφηκαν το 2019. Για παράδειγμα, οι εισπράξεις στην Κρήτη ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 930 εκατομμύρια ευρώ για το 2020. Γέμισαν δηλαδή τα σεντούκια των μεγαλοξενοδόχων. Δεν είναι όμως για όλους ίδια. Όπως δεν είναι για όλους ίδια η τουριστική βιώσιμη ανάπτυξη που επικαλείστε με το νομοσχέδιο. Και αναρωτιέται κανείς πού είναι το τουριστικό θαύμα. Τα δισεκατομμύρια ευρώ που τσέπωσαν μέσα στην κρίση, που για αυτούς ήταν η χρυσή εποχή, τα επένδυσαν σε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία, απολαμβάνοντας ευνοϊκές ρυθμίσεις του δημοσίου με φοροαπαλλαγές και εις φοροαπαλλαγές νέα προκλητικά κίνητρα, πακτολό εκατομμυρίων ευρώ για τσάμπα τουριστική προβολή από Υπουργεία, πόρους των περιφερειών και δήμων από κοινοτική χρηματοδότηση, αμέτρητος κατάλογος προνομίων και διευκολύνσεων. Αυτοί οι νέοι οργανισμοί διαχείρισης που προβλέπονται, όπως και το παρατηρητήριο, οι νέες αρμοδιότητες που παραχωρούνται στους ΟΤΑ θα ενισχύσουν αυτούς τους επιχειρηματικούς στόχους για νέα κέρδη. Τέτοιο ρόλο αναλαμβάνουν οι νέοι αναπτυξιακοί οργανισμοί, ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ, προκειμένου να αξιοποιηθούν ως μέσο προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος με χρήματα των δημοτών για να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιοχές και δημοτικές περιουσίες. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί θα δραστηριοποιούνται σε ρόλο μικρών ΕΟΤ, ανωνύμων εταιριών, για να υπηρετήσουν την καπιταλιστική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, την προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Οι ίδιες οι περιφέρειες και οι Δήμοι αναλαμβάνουν ρόλο διασφάλισης του γνωστού τουριστικού brand name και τον ασφαλή προορισμό ως διαφημιστικό ατού και όχι ως πραγματικότητα, συμβαδίζοντας με τους σχεδιασμούς του τουριστικού κεφαλαίου. Εξού και η πρόβλεψη για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο επίπεδο της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, αντίστοιχη με αυτή που ήδη διαθέτει και ο ΕΟΤ με στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω δράσεων συνδιαφήμισης, συμπαραγωγής, όπως λέει το νομοσχέδιο, δηλαδή με χρήματα του ελληνικού λαού. Οι ρυθμίσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της εκχώρησης το 2020 και με τη βούλα στους επιχειρηματικούς ομίλους αρμοδιότητες του ΕΟΤ. Εδραιώσατε το ρόλο της Marketing Greece και του ΣΕΤΕ ως κύριου μοχλού της τουριστικής προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό με χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου. Για παράδειγμα, η περιφέρεια Κρήτης έδωσε για το 2021 ένα εκατομμύριο ευρώ από ίδιους πόρους εκτός από την χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020. Για το 2022 θα δοθούν για την τουριστική προβολή άλλα τόσα περίπου από ίδιους πόρους συν όσα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Εκατομμύρια δηλαδή ευρώ για παρασιτικές δαπάνες που αποτελούν πρόκληση ενώ ο λαός περνά τα πάνδυνα, ενώ για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια πέφτει άγριο τσεκούρι. Αντίθετα, όταν οι εργαζόμενοι παλεύουν για τη βελτίωση της ζωής τους, η σιωπή της κυβέρνησης είναι εκοφαντική.
όπως προκλητικά η κοφαντική είναι η σιωπή της για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες τουριστικές σχολές και οι σπουδαστές. Τι για αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης μας λέτε. Τι για διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των σχολών μας λέτε. Απορώ όμως σε ποιους απευθύνεστε. Την ίδια στιγμή όμως αρνείστε να δώσετε λύσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα των δημόσιων τουριστικών σχολών, όπως η τουριστική σχολή Αγίου Νικολάου, στο δημόσιο ΙΕ Ηρακλείου του Κοκκίνη Χάνη, δημιουργώντας συνθήκες αποκλεισμού των σπουδαστών από την εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά και την υποβάθμιση των δημόσιων σχολών προς χάρη των ιδιωτικών ΙΕΚ και των κολεγίων. Πιο ειδικά, παρόλο που έχουν περάσει τρεις μήνες από το σεισμό στην Κρήτη, όπου το κτίριο στο ξενοδοχείο Ήλιος στη Χερσόνησο, το κτίριο του πρώην Ξενία, όπου στεγάζεται το ΙΕΚ, χαρακτηρίστηκε κίτρινο, δηλαδή ακατάλληλο. Το κτίριο ήταν και πριν το σεισμό ετοιμόρροπο. Το συντηρούσαν οι ίδιοι εργαζόμενοι με το φιλότιμό τους και με ό,τι μέσα διέθεταν. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για την μετεκατάστασή του, με κατεξαίρεση διαδικασίες όπως επιβάλλεται. Το πρόβλημα στέγης όμως έχει αλυσιδωτές συνέπειες και στα μορφωτικά δικαιώματα των σπουδαστών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά αναγκάζονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους διαδικτυακά. Δηλαδή, οι σπουδαστές μαθαίνουν ζαχαροπλαστική και μαγειρική μέσω τηλεκπαίδευσης και δεν τρέπεστε καθόλου. Οι σπουδαστές θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς να έχουν μπει ποτέ σε εργαστήριο. Και την προηγούμενη χρονιά τα μαθήματα πραγματοποιούνταν με τηλεκπαίδευση, με αποτέλεσμα να κάνουν την πρακτική τους χωρίς εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων. Αυτό άραγε συνιστά αναβάθμιση των σπουδών. Εάν προσθέσουμε τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, εάν προσθέσουμε τις άθλιες υποδομές και την άθλια υλικοτεχνική υποδομή, τα ανεπαρκή αναλώσιμα, την έλλειψη βιβλίων, τότε πραγματικά δεν μιλάμε για αναβάθμιση, αλλά για υποβάθμιση των δημόσιων, συνειδητή υποβάθμιση. Πίσω λοιπόν από τα ωραία λόγια περί αναβάθμισης είναι η σκληρή και κακοπληρωμένη δουλειά, χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος σε γνώσεις και εμπειρία γύρω από το αντικείμενο των σπουδών. Η μηνιαία αμοιβή των σπουδαστών ανέρχεται στο ποσό των 390 ευρώ, που μοιάζει πιο πολύ με χαρτζιλίκι παρά με μισθό, ενώ δεν ασφαλίζονται παρά μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Και μην μου πείτε για το ΣΕΤΕ, ο οποίος περνά στη χάση και στη φέξη και πολλές φορές είναι και μιλημένοι αρκετοί από αυτούς. Οι σπουδαστές μετατρέπονται σε παιδιά για όλες τις δουλειές. Η πρακτική άσκηση για πολλούς μεταφράζεται σε ένα τέλειωτο γυάλισμα μαχαιροπύρουνων ή σε καθάρισμα πατάτας. Και ολοκληρώνω με την αντιμετώπιση, την ίδια χείριστη αντιμετώπιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου, αποτέλεσμα της απαξίωσης και υποβάθμισης της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης. Η ανακοίνωση για επέκταση σε τετραετή των τριετών προγραμμάτων των ΑΣΤΕ με κοινή υπουργική απόφαση στις 30 Δεκάτου του 20 έγινε λίγες μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και οι σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ που πέρυσι ήταν τριετής είχαν ήδη έρθει στον Άγιο Νικόλαο, νίκιασαν σπίτι, έκαναν όλα τα έξοδα που αυτό συνεπάγεται και περίμεναν να ξεκινήσει το τέταρτο έτος φοίτησης. Και ωστόσο, λίγες μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων, τους ανακοινώθηκε ότι τροποποιήθηκε το πρόγραμμα σπουδών και ότι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές θα παρακολουθούν το πρόγραμμα που ίσχυε πριν την κοινή υπουργική απόφαση. Αυτές είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης που υποβαθμίζουν τις τουριστικές σχολές. Επίσης δεν διαθέτουν υποδομές, δεν διαθέτει στέγαση σύντηση των σπουδαστών, με αποτέλεσμα δυσβάσταχτο κόστος για τους σπουδαστές των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Όλα αυτά λοιπόν σας καλούμε να προχωρήσετε σε άμεση υλοποίηση των προβλημάτων. Παρά το γεγονός ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει ερωτήσεις, έχουμε προχωρήσει σε επίκαιρες ερωτήσεις, οι απαντήσεις είναι απαξιωτικές, όχι μόνο για το ΚΚΕ αλλά και για τους ίδιους τους σπουδαστές.